Excellent. That's perfect. Πρόεδρος πρέπει να εκλεγεί από αυτή τη Βουλή. Αλλά αυτή η Βουλή έχει να κάνει και δύο σημαντικότερα άλλα πράγματα, τα οποία αποσκοπούν στα κόμματα εξουσίας. Αυτή η Βουλή πρέπει να αποφασίσει ένα νέο εκλογικό νόμο. Είναι ντροπή ακόμα και σήμερα να μην ακούω καμία ζωή φωνή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Συνήθως είμαστε υπέρ του καλού μέχρι να φτάσουμε στη πηγή. Άμα να φτάσουμε στη πηγή, λέμε ας το μεταθέσουμε λίγο το καλό. Επειδή λοιπόν έρχεται η στιγμή που το πρώτο κόμμα που μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τις 50 επιπλέον έδρες. Και για να εξηγήσουμε τι εννοούμε στον ελληνικό λαό 50 επιπλέον έδρες, το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο παίρνει 27% παραδείγματι και παίρνει ένα μπόνους, άλλο ένα 18%. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την λογική. Είναι απαράλογο. Το εφήβραν, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Υποτίθεται η αριστερά δεν πολέμησε. Και τώρα η αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό. Αυτή λοιπόν η Βουλή, αυτή η Βουλή και όχι η επόμενη του μέλλοντος, θα πρέπει να αποφασίσει ότι με τις επόμενες εκλογές, γιατί το Σύνταγμα δεν αλλάζει, ο εκλογικός όμως δεν αλλάζει αυτοστιγμής, οι μεθεπόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνει με ένα αναλογικό σύστημα.